είναι σημαντικό ο καθένας από τον πόστο του να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Όπως όλοι γνωρίζετε, μετά από τη σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, αποφασίστηκε, βγήκε μια συντονιστική επιτροπή, η οποία άμεσα αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πρώτη κινητοποίηση για την 5η 11 του Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, με κλείσιμο καταστημάτων και στάσεις εργασίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο, με στόχο να γίνει ένα πανχιακό συλλαλητήριο στην πλατεία της Χίου. Ήδη έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, έχει βγει μια αφίσα από πλευράς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, μια ενημέρωση. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι τις μέρες αυτές έχουμε έρθει σε επαφή με αντίστοιχους φορείς, δηλαδή εμπορικούς συλλόγους, εμπορικός σύλλογος, ομοσπονδίες, επιμελητήρια, τουλάχιστον μιλάμε για το χώρο των δικό μας, των επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, και γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχει ένας πανηγυακός συντονισμός. Μεγάλο κομμάτι από τους συναδέλφους που μιλήσαμε προσπαθούν και εκείνοι να στήσουν αντίστοιχες έτσι συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις την συγκεκριμένη ημερομηνία, και αν δεν μπορούν την Πέμπτη, μπορεί να είναι Τετάρτη, μπορεί να είναι Παρασκευή, αλλά να υπάρχει σε όλο το Αιγαίο κάποια τέτοιου είδους κινητοποίηση. Οργανωτικά από αυτό το κομμάτι έτσι υπάρχει από το Δήμο, θα το πει και ο Δήμαρχος, ήδη ένα σποτ το οποίο τρέχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στον χώρο των media. Παράλληλα, η Ομοσπονδία ετοιμάζει κάποια πάνω, κάποιες άλλες έτσι προτάσεις, ούτως ώστε να διαφημιστεί συγκεκριμένη εκδήλωση. Εγώ θα έλεγα, ξεκινώντας, αν θέλουν να μιλήσουν ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Περιφερειάρχης και οι υπόλοιποι εδώ συνάδελφοι για το θέμα αυτό, να βάλουν το ζήτημα το πώς διεκδικούμε. Απλά εγώ μόνο μια κουβέντα θέλω να πω, ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Ήδη, αν σήμερα διαβάσει τον Αθηναϊκό Τύπο κάποιος, θα δει ότι η συνάντηση που προηγήθηκε την Παρασκευή ήταν την Παρασκευή, φαίνεται ότι κάτω από την πίεση που ασκήθηκε και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τους μαζικούς φορείς των νησιών, τις δύο περιφέρειες, τα επιμελητήρια, την Ένωση Επιμελητηρίων, τους Δημάρχους και όλα αυτά, έχουν κάποιο, φαίνεται να κάποιο αποτέλεσμα, ότι ίσως το συζητάει, γιατί αυτά ήταν και πρόταση της κυβέρνησης, να ψάξει να βρει τα 367 εκατομμύρια από κάποιο άλλο μέτρο. Άρα αξίζει τον κόπο και πρέπει να είναι μαζική η συγκεκριμένη συγκέντρωση. Και καλούμε τους πάντες, όλους, αφορά τους πάντες. Και δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους και εργαζόμενους και βέβαια όλους τους επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο Βασίλης για τα 300 τόσα εκατομμύρια. Είναι ένα ζητούμενο αν είναι καταρχήν 300 ή 330 εκατομμύρια και αν δεν είναι 60 έως 70 εκατομμύρια. Γιατί νομίζω ότι τα νούμερα τελικά δεν είναι σωστά αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θέλω να πω ότι σε πρώτη φάση η επίσκεψη, η συντονισμένη επίσκεψη που έγινε την Παρασκευή στον Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη από τους Περιφερειάρχες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και πάρα από άλλους φορείς οι οποίοι ήταν μαζί και μάλιστα ήταν μια επίσκεψη πολύ καλά προετοιμασμένη. Εγώ είχα πει χαρακτηριστικά ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένας τεχνοκρατικός πόλεμος. Δεν λέμε για να λέμε, πρέπει να αποδεικνύουμε. Συνεπώς, τα στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν
στον Υπουργό Οικονομικών ήταν συντριπτικά. Ήταν δηλαδή τέτοια που έδειχναν ότι προσπαθούν να βάλουν μία ταφόπλακα κυριολεκτικά στις περιοχές μας, χωρίς τελικά το αντίδωρο το οποίο προσδοκούν να είναι τέτοιο που να λύνει προβλήματα. Αυτό όμως έπρεπε με στοιχεία αυταπόδειχτα να τεθούν, γιατί ξέρετε καμιά φορά όταν κάνουμε συζητήσεις, ειδικότερα στους πολιτικούς χώρους, είναι επαπτερώνται τα λόγια. Σκρίπτα μάνε, τα γραπτά είναι εκείνα τα οποία μένουν. Πολύ καλά λοιπόν προετοιμασμένοι και θεωρώ ότι υπήρξε σοβαρότατος προβληματισμός, γιατί πλέον βλέπουν την αλήθεια κατάματα. Αν κρίνω λοιπόν από τα αναγραφόμενα στον κυριακάτικο τύπο και μάλιστα και από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών σε δηλώσεις του ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα του ΦΠΑ, σημαίνει λοιπόν ότι ο προβληματισμός πλέον είναι μέγιστος. Και πληροφορούμε ότι σήμερα η εφημερίδα των συνταχτών, έτσι φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, αναφέρει ότι γίνεται πλέον μία σειραφή νέων προδιαγραφών που έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ, ΦΠΑ στα νησιά βεβαίως, τα οποία είναι δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο. Πρέπει να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο, γιατί θεωρείται ότι είναι προνόμιο το ΦΠΑ στα νησιά, είναι μειωμένο. Όχι, δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα. Είναι δικαίωμα στις δυσπρόσιτες ακριτικές περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν μύρια όσα προβλήματα. Καταρχήν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους τόπους μας, τα νησιά μας, είναι ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Και το βασικότερο είναι οι συγκοινωνίες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ πιο φτηνό για κάποιον να πάει στο εξωτερικό παρά να έρθει με την οικογένειά του, με αυτοπλοϊκή συγκοινωνία είτε με αεροπορική συγκοινωνία, στοιχείο για οποιονδήποτε λόγο. Και επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η βαριά μας βιομηχανία είναι ό,τι κινείται γύρω από ό,τι έχει σχέση με το μειωμένο ΦΠΑ, έτσι, είτε εμπορικά, είτε τουριστικά, είτε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτό, είναι, θα έλεγα, η πηγή ζωής. Η πηγή ζωής. Δεν μπορεί αυτό το οξυγόνο και δεν έχει δικαίωμα καμία κυβέρνηση, καμία τρόικα, κανένας θεσμός να το κόψει και να μείνουν τελικά κλινικά νεκροί οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν με ιδιαίτερο κόστος πλέον τις περιοχές μας. Γύρω λοιπόν από όλο αυτό τον αγώνα αντιλαμβάνεστε ότι η Περιφερειακή Ενότητα, όπως και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεν θα μπορούσε να λείπει και δεν θα λείψει τελικά από ότι έχει να κάνει από τις εύλογες και δίκαιες διαμαρτυρίες των φορέων μας, των ανθρώπων που δίνουν καθημερινή μάχη και αγώνα για να επιβιώσουν και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι η ζωή των νησιών και η δύναμη είναι οι άνθρωποι του. Το ζήτημα του ΦΠΑ για το οποίο είναι στη σημερινή συνέντευξη και τύπου και η κινητοποίηση αυτή στην οποία όλοι μαζί οι φορείς ισχύει έχουμε συλλογικά αποφασίσει να συμμετάσχουμε, νομίζω θέτει με έναν τρόπο ακόμα πιο επίσημο και συλλογικό αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με κινητοποίησεις και της Περιφέρειας και της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και της ΚΕΔΕ της ίδιας. Νομίζω ότι για το ζήτημα του ΦΠΑ αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, ο κάθε χιώτης, είναι ότι στο ενδεχόμενο αύξηση του ΦΠΑ, κατάργηση δηλαδή αυτή του μειωμένου ΦΠΑ, τον οποίο απολαμβάνουν τα νησιά του Αιγαίου, κινδυνεύει άμεσα να μας φέρει στην απόλυτη ακύρωση του όποιου σχεδιασμού μπορεί να κάνει ο καθένας σήμερα, ο κάθε οικογενειάρχης, αλλά και ο κάθε οργανισμός. Και αυτό είναι ικανό πραγματικά να σκοτώσει την χυμαζόμενη τοπική οικονομία ως μέρος της συνολικής ελληνικής που όλοι μαζί χυμάζεται, αλλά στα νησιά έχουμε ένα πρόσθετο αρνητικό παράγοντα, την απομόνωση, την νησιωτικότητα έτσι όπως ονομάζεται, η οποία έχει και θετικά στοιχεία και αρνητικά. Και ο ΦΠΑ είναι το μοναδικό μέτρο κρατικού παρεμβατισμού που έχει απομείνει προκειμένου να μειώσει λίγο τις αρνητικές συνέπειες του κλειστού αυτού οικοσυστήματος
κοινωνικού και οικονομικού που είναι τα νησιά. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα κλειστό σύστημα, οι τοπικές οικονομίες είναι δυστυχώς κλειστές, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, αλλάζοντας έναν παράγοντα τόσο πολύ σοβαρό, να σκοτώσεις κυριολεκτικά, να διαλύσεις αυτό το τρόπο τον οποίο λειτουργεί η τοπική οικονομία. Κάτι το οποίο στη συνέχεια θα έχει και, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σοβαρότατες κοινωνικές συνέπειες πάρα πολύ αρνητικές. Θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος της Χίου ασφαλώς και συμμετέχει και θέλει να υποβοηθήσει όσο γίνεται αυτή τη διαμαρτυρία, προκειμένου να καταστηθεί σταθές στην κυβέρνηση ότι ασφαλώς εκείνη πρέπει να κάνει τη διαπραγμάτευση και να σταθμίσει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία χρειάζονται στην εθνική προσπάθεια να βγούμε και σταδιακά να ανασυγκροτηθεί η χώρα. Ωστόσο, πρέπει να έχει υπόψη της, αυτό νομίζω πρέπει να έχει δύο στόχους η κινητοποίηση. Ο πρώτος είναι να κάνει σαφές αυτό το ζήτημα στο υπόλοιπο κοινό της Ελλάδας, έτσι, στους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να μας βλέπουν ενδεχομένως και ως προνομιούχους άνθρωπους που μένουμε στα νησιά. Το δεύτερο, να καταστήσει σαφές την κυβέρνηση ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως σκέφτεται ή σχεδιάζει ή αρκετοί της λένε προχώρα προς τα εκεί, δεν είναι κάτι το οποίο θα φύγει ανέμακτα και θα έχει πολύ μικρές συνέπειες. Δεν είναι ένας μικρός συντελεστής ή μια μικρή τροποποίηση κάποιων κρατήσεων. Δεν πρόκειται για μια διευθέτηση οικονομική η οποία θα έχει ενδεχομένως τα οποία αρνητικά της και τα όποια θετικά της, αλλά η οποία στο τέλος θα αφήνει χωρίς να αγγίζει την ουσία κάποιου οργανισμού ή την ουσία κάποιου τόπου, κάποιας δραστηριότητας. Αυτή η αλλαγή κινδυνεύει να αλλάξει και να αγγίξει την πλέον έτσι το κόκαλο, την ουσία ακριβώς των τοπικών οικονομιών. Και δεν συζητάμε πλέον για τη θυσία απλά ενός νησιού ή ενός νομού, συζητάμε για τη θυσία όλων των νησιών του Αιγαίου, τα οποία κατά καιρούς έρχονται και σε πρόσθετους κινδύνους, οι οποίοι δεν είναι οικονομικοί και δεν είναι κοινωνικοί μόνο αυτοί που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Δύο πράγματα θα σας πω, ότι στις 12 το μεσημέρι την Πέμπτη πρέπει να είναι κάτω όλοι οι Χίος. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους νησιώτες, όχι μόνο τους νησιώτες, όλους τους νησιώτες. Ήδη, εάν δεν κάναμε τίποτα, αυτό θα είχε τελειώσει. Αλλά οι ενέργειες που έγιναν την περασμένη εβδομάδα και που συνεχίζουν να γίνονται και θα γίνονται, βλέπουμε ότι αρχίσαν κάποιες συζητήσεις για να δουν αν θα μπορέσουν να το πάρουν πίσω. Άρα, κινητοποιήσεις και όλα αυτά ό,τι άλλο έχουν γίνει φέρνουν κάποια αποτελέσματα. Στις 12 το μεσημέρι την Πέμπτη πρέπει να είναι όλοι οι Χιώτες εδώ. Σαν επιμελητήριο έχουμε κάνει και εμείς όλη τη διαδικασία με τα επιμελητήρια των άλλων νησιωτικών περιοχών για να συμμετέχουν και αυτοί την Πέμπτη σε αυτή την εκδήλωση που θα κάνουμε και εμείς εδώ στα νησιά τους φυσικά. Όπως και την επιστολή που είχαμε στείλει στους νησιωτικούς βουλευτές με το ότι συζητήσαμε την Τετάρτη στο επιμελητήριο, την Παρασκευή έφυγε και προς τους 300 βουλευτές της Βουλής, έχει γίνει γνωστό σε όλους, δηλαδή σε όλο το σώμα. Και ένα άλλο που ήθελα και να τελειώσω, εγώ καλώ τους δύο βουλευτές του νησιού να δηλώσουν επίσημα στα μέσα ενημέρωσης ή δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο, ότι αυτό εάν πάει για ψηφοφορία δεν θα το ψηφίσουν. Εμείς σαν εργατικό κέντρο Χίου συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την εκδήλωση, την οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 12 η ώρα μαζί με όλους τους φορείς, την περιφέρεια και το Δήμο. Το ΦΠΑ είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με τούτη την κυβέρνηση. Έχουμε στείλει επιστολές και στον προηγούμενο Πρωθυπουργό και σε αυτόν τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, είτε μόνοι μας είτε με άλλα εργατικά κέντρα. Σκεφτείτε μια πιθανή αύξηση 10% του ΦΠΑ περίπου, τι θα συμπαρασύρει στο νησί μας, τόσο τις υπηρεσίες, όσο τις μεταφορές, όσο και τα διάφορα προϊόντα στο κόστος του. Εμείς είμαστε αντίθετοι και παραμένουμε αντίθετοι σε μια τέτοια ενδεχόμενη αύξηση.
Το ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν νησιά δεν μας χαρίστηκε. Αυτό μας δόθηκε σαν νησί και κατ' επέκταση σαν νησιά για να τονιστούν οι ιδιαιτερότητες που έχουμε εμείς τόσο στο κόστο μεταφοράς, όσο και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, στα εισιτήρια και γενικά στη διαβίωση που αντιμετωπίζει ο Χιώτης πολίτης. Θέλω να πω ότι και να καλέσω κι εγώ, όπως είπε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, τους δύο τοπικούς βουλευτές να δεσμευτούν ότι αν αυτό έρθει για ψήφιση στη Βουλή ή να μας το πούνε από τώρα ή να είναι, τους παρακαλούμε να είναι αρνητικοί. Τέλος, θέλω να καλέσω όλους τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους που θα κλείσουν επιχειρήσεις, τους άνεργους, την Πέμπτη να δώσουν ένα βροντερό παρόν, ώστε να δώσουμε και εμείς ένα μήνυμα σαν εσύ προς την κεντρική διοίκηση, προς την κεντρική κυβέρνηση, ότι είμαστε και αγωνιζόμαστε. Θέλω να πω ένα παράδειγμα, το οποίο πιστεύω αγγίζει όλους μας. Αν αυτή τη στιγμή ένα μέσο νοικοκυριό των 800 ευρώ υποστεί μια μείωση του 10, μια αύξηση του 7 με 10%, μιλάμε για ένα ποσό γύρω στο 50 με 60 ευρώ το μήνα. Ήτι γύρω στα 800 ευρώ το χρόνο, σημαίνει πως είναι ένας μισθός. Άρα όλους μας αγγίζει αυτή η αύξηση του ΦΠΑ. Από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΝΗ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, τους οποίους εκπροσωπούμε, θα λάβουμε και εμείς με τρίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη στις 12 η ώρα, στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Βουνακίου, με θέμα την κατάργηση των συντελεστών, των μειωμένων συντελεστών στα νησιά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε το πόσο θα πλήξει αυτό τις νησιωτικές περιοχές και το πόσο αφορά όλους μας, όχι μόνο τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, όχι μόνο τους επαγγελματίες, αλλά αφορά όλους τους πολίτες της ΙΕΟΥ. Γι' αυτό καλούμε και εμείς με τη σειρά μας, εκτός τα πρωτοβάθμια σωματεία που είναι της δύναμής μας, όλο το λαό της ΙΕΟΥ να συμμετέχει σε αυτές τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Βέβαια, σαν νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ και εκπροσωπώντας τους συναδέλφους, δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω όλα αυτά που έχει περάσει ο δημόσιος τομέας την τελευταία πενταετία. Εννοούμε ότι πάρα πολλοί έχουν φύγει, οι υπηρεσίες έχουν μείνει με μισό προσωπικό, είτε με τις διαθεσιμότητες είτε με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Όλα αυτά για μας αποτελούν διεκδικητικό πλαίσιο και δεν μπορούμε μόνο μεμονωμένα να εστιάσουμε στη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ. Για μας καλούμε όλους τους συναδέλφους, το πλαίσιο που διεκδικούμε είναι σταθερό για όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, και καλούμε όλοι να είναι παρόν στην πλατεία Βουνακίου.